Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Αρέστη, δεν είμαστε εμπειρογνώμονες, όμως η κοινή λογική λέει πως 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή μέσα σε μια εβδομάδα πολύ δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν τυχαίες. Όταν έχω πυρκαγιά στο ίδιο σημείο τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σαββάτο, δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Κάποιοι ανεγκέφαλοι δυστυχώς προσπαθούν να κάψουν την Κύπρο. Και εδώ και χρόνια φωνάζουμε οι κοινότητες όλες για να βάλουμε κάμερες σε όλες τις εισόδους των κοινοτήτων για προστασία μας από πυρκαγιές, από εμπριστές, από ληστείες. Να επιστραφεί ο θεσμός του αγροφύλακα, ο οποίος είναι ένας ρόλος ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν μας ακούει. Πρέπει να ληφθούν μέτρα λοιπόν. Πρέπει να ληφθούν μέτρα και άμεσα. Δεν γίνεται να κάνω ελέγχο στην κυβέρνηση να βάλω κάμερε στι εισόδου τη κοινότητα μου. Όλα τα χωριά να έχουν κάμερε και να μου λέει είναι προσωπικά δεδομένα και να διάσει η ιδιωτική εταιρεία αυτοκίνητα με κάμερε που δεν ξέρουμε ποιο είναι η δημοπιά για να καταγγέλει τον κόσμο. Κυρία Ρέστη, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Γιατί υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Κύριε Αρέστη, αντιλαμβάνομαι. Για να μας βοηθήσει το κράτος για να βάλουμε κάμερες και το θερμό του αγροφυλάκων ή να κάψουμε την Κύπρο όλη και μετά να θυμηθούμε το λάθος που κάνει. Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτησή σας και θέλω να σας ρωτήσω αν πηγαίνει κάπου το μυαλό σας. Έχετε κάποιες υποψίες ενδεχομένως για κάποια άτομα, γιατί όλος περιέργως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι αυτές οι πυρκαγιές ξεσπούν με το που περάσει, με το που τελειώσει η περιπολία στην περιοχή. Και ενώ υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι. Δυστυχώς δεν έχουμε υποψίες, αλλά όταν δείτε το σημείο, ξέρετε, κάποιοι προσπαθούν κάτι να κάνουν εκεί, δεν ξέρω, αλλά δεν γίνεται για παράδειγμα ο δρόμος στη Λίκου Λόβου να βάζουν πυρκαγιές και να μην μπορώ εγώ να σκιάσω. Γιατί δεν έχω τα μέσα και έχω το... δεν μας δίνει το κράτος να προστασθώ την κοινότητα μου. Δυστυχώς γέμισε η Κύπρος ανεγκεφάλου, σήμερα άλλο με μαξιλάρια που φοβούν να βάλει πυρκαγιές. Άρα, αν δεν λάβουμε άμεσα μέτρα να προστατεύσουμε τα βάση μας και εμείς οι κοινότητες που έχουμε φτάσει, τώρα θα κάνει Κύπρος όλοι και μετά θα κλαίμε όλοι επί των ερητίων. Λοιπόν, κύριε Αρέστη, ελπίζουμε να τα ακούσουν όσοι πρέπει και αν κάποιος σκέφτεται να ανάψει φωτιά, να κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ.